Περιμένω τον πρωταθλητή καταδύσεων από ύψος. Και αφού κάθομαι εδώ και που έχουμε ραντεβού, δεν αφήνω να πέσει κάτω τίποτα. Ό,τι περνάει, σας το δείχνω. Με τον Παναγιώτη Μαυρίδη, τον πρωταθλητή καταδύσεων από ύψος, θα πάμε σήμερα στη γέφυρα Αλυμάτων, εκεί που θέλει να πηδήξει, για να έχει μια άποψη του χώρου. Και έχει φέρει και ένα όργανο για να μετρήσει ακριβώς το ύψος, λέει. 3 φορές είναι γραμμένο στο βιβλίο Guinness ο Παναγιώτης. Ένα για το ύψος, 103 μέτρα νομίζω. Το άλλο είναι από ύψος και διαφυγή, δηλαδή αφού πέσεις μέσα στο νερό να κάνεις 15-20 μέτρα μακροβούτι. Είναι πολύ δύσκολο αυτό, γιατί καταπονείται πολύ ο οργανισμός από τέτοιο άλμα. Και το τρίτο είναι άλμα από ψηλά, δεν θυμάμαι τώρα τα ύψη, και μικρό βάθος της θάλασσας από κάτω, μικρό βάθος του νερού. Βέβαια τώρα δεν είναι 25, είναι 49. Αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Προπονείται αυτές τις μέρες στη Βουλιαγμένη. Από 20-25 μέτρα ύψος περίπου. Τη γέφυρα των λιμάτων την υπολογίζω 55-60 μέτρα. Νομίζω ότι είναι το έκτο που περνάει μέσα σε πόση ώρα, σε 20 λεπτά. Αν συνειδητοποιήσατε ότι αυτά τα μικρά σκάφη είναι το καλύτερο έσοδο για τη Διόρυγα και για τη χώρα μας. Με 250 ευρώ έκαστο περίπου. Είναι αυτά που πέρασαν σχεδόν όσο 2 φορτηγά πλοία ή 2 γκαζάδικα. Τώρα κατάλαβα την αξία τους. Και άλλα 3 μπαίνουν τώρα. Και δεν υπολόγισα και το καταμαράν αργό που πέρασε πρώτο. Μωρέ, ήξερε ο Τρικούπης τι έκανε. Μάλλον ήρθε ο Παναγιώτης. Πενήντα τέσσερα μέτρα είναι το ύψος. Εδώ που είμαστε εμείς μέχρι το νερό. Άρα η γέφυρα είναι καλά, είπα εγώ 55 περίπου με 90. Με 60 έκανα και μια ξενάγηση στον πρωταθλητή στη Διόρυγα της Κορίνθου. Θα γίνει της κακομοίρας. Ο ισθυμός της γέφυρης είναι γύρω στα 62 μέτρα και στις γέφυρες της Ολυμπίας και στη γέφυρα Λιμάτων. Είναι εντός των δυνατοτήτων μου. Είναι πάρα πολύ ωραίο το σημείο. Έχω έρθει βέβαια και άλλες φορές, πολλές φορές το έχω μελετήσει και πιστεύω ότι θα δείτε φοβερά πράγματα. Αυτά για την υποβρύχια διαφυγή.